μία φορά στο τέταρτο φεστιβάλ πήρα στη μουσική τη Τέχνη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πρόσκληση. Είχα έρθει πέρσι τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή, ψέματα. Μάιο είχα έρθει πέρσι, στα Ελευθέρια. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ο κόσμος της Κομωτινής ανταποκρίθηκε με πάρα πολύ αγάπη. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και απόψε. Σήμερα δεν είμαι solo, performance. Τραγουδώ μαζί με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ένα συνάδελφο που τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Σας μιλάω σε τον Χρήστο Δάντη. Είχαμε ξαναδουλέψει μαζί στο παρελθόν τον Χρήστο, νομίζω το 2011, που ήταν και πολύ δύσκολο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2011. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος στο επίπεδο της δουλειάς μας. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι και ένας τραγουδιστής που τον θαυμάζω πολύ, γιατί το εργαλείο του, έτσι όπως το λέμε λαϊκά, είναι μοναδικό πραγματικά. Είναι πρωταθλητής στο είδος του και πάρα πολύ καλός συνάδελφος. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και σπάνιο στη δουλειά μας. Νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα πει φυσικά ο Χρήστος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πει πολλά τραγούδια από τη συγγραφή που έχει άπειρες επιτυχίες, πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Θα πω λίγο κάποια από τα πιο γνωστά μου τραγούδια. Θα πω το τελευταίο τραγούδι το Σταφοντέρνα με Μπάζ, που κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο καλοκαίρι και πήγε πάρα πολύ καλά. Θα πούμε κάποια τραγούδια μαζί που τα έχει γράψει ο Χρήστος και τα έχει δώσει να τραγουδήσουν άλλοι συνάδελφοι. Θα κάνω και εγώ έτσι μια δική μου version, ας πούμε, από τραγούδια που τα έχει γράψει ο Χρήστος. Και θα τραγουδήσω ίσως και κάποια πιο παλιά λαϊκά τραγούδια, πιο κλασικά, εγώ μετά στο δεύτερο μέρος. Ανάλογα πώς θα είναι ο κόσμος. Άμα θέλει να χορέψει, θα τους πω τραγούδια να χορέψουν. Άμα θέλει να χορέψει, ανάλογα. Θα δούμε εκείνη την ώρα πώς θα πάει. Μετά από εδώ η Ρελίδα, τι ακολουθεί. Τι καινούργιο έχει. Μετά από εδώ, αύριο θα παίξουμε μαζί με τον Χρήστο στην Κλειφάδα. Σε μια συναυλία εκεί που πάρει μια εμφάνιση. Μετά θα αποκαιρετιστούμε, θα πούμε αντίο, γιατί ο Χρήστος θα παίξει στο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη, στη Γάλλια τη Βεργίνα εκεί. Και εγώ φέτος το χειμώνα, επειδή δύο σεζόν σε ρί ήμουν Αθήνα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να είμαι και Αθήνα σε ρί σε μαγαζί. Και λέω θα καταφέρω γιατί είναι πιο ξεκούραστο σίγουρα το να δουλεύει σε ένα σταθερό μέρος. Αλλά επειδή ο κόσμος της περιφέρειας με έχει στηρίξει πάρα πολύ όλα μου τα χρόνια και έχω μια πιστεύω ιδιαίτερη σχέση και μια ιδιαίτερη επικοινωνία, το πιθανότερο είναι να κάνω χειμερινή περιοδία με μια βάλιση στο χέρι. Έχω εξαιρετικούς μουσικούς ευτυχώς, με τις έστω θεός φέτος, καινούργια ορχήστρα δηλαδή. Καινούργια ορχήστρα, καινούργιο τραγούδι. Θα βγει τώρα πάλι άλλο ένα τραγούδι, πάλι με τον Λεωνίδα το Σόζο, αυτός που έγραψε το τραγούδι, το παλικάρι που έγραψε το τραγούδι, το Σταφοντέρνα να μου πας, που είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα. Εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικό πλάσμα. Έχουμε παντρευτεί καλλιτεχνικά. Νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που μας κάλεσε με την Αλία Χριστίου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω τη Φράγκη ιδιαίτερα. Έχω δεσμούς τη Φράγκη γιατί έχω πολύ σπουδαίους φάκες. Και στην Κομωτινή, η Κομωτινή ήταν ένας που σπάνια έχω έρθει την πορεία μου. Η προηγούμενη μου επίσκεψη νομίζω ότι μετράει παραπάνω από 15 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ουσιαστικά, εγώ προσωπικά θα τραγουδήσω κάποια τραγούδια μετά από την γίνει επιτυχίες από το ξεκίνημά μου μέχρι σήμερα. Παλιά είναι δηλαδή, αλλά και καινούργια τραγούδια. Και κάποια θα τραγουδήσουν μαζί με την Αλία. Δύο-τρία τραγούδια που έχω γράψει για άλλους. Και από την πήγα που σου δάχνει μετά την Αλία. Τελειώνω αύριο την περιοδία μου στην αύριο και την Τετάρτη σε... Yeah.
σου μοιάζω. Όχι ο καθρέφτης βάζω, όσο πια μόνο βάζω. Στις στροφές μου θα ακούσω. Ίσως έχω κλειδό στροφιάς, μα είναι η ζωή μια τρελά. Ούτε αξίζει με την αγωγή. Σε μένα,